Χριστός ή Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε ένα κεφάλαιο που έχει σχέση με τη λύπη από το μικρό ευεργετινό και ο τίτλος του είναι «Να αντιστεκόμαστε με γενναιότητα στην ακιδεία και στη λύπη που μας προξενούν οι δαίμονες». Έτσι λοιπόν, το πρώτο κομμάτι είναι από την Οβίο της Αγίας Συγκλητικής. Να πούμε λοιπόν με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Γέροντα πάνω σε αυτό το σπουδαίο θέμα, το οποίο πολλές φορές μας ταλαιπωρεί, γιατί υπάρχει, όπως θα δούμε, λύπη η οποία είναι κατά Θεόν και είναι και υπάρχει και λύπη που είναι από τους δαίμονες. Η Μακαρία Συγκλητική είπε στις αδελφές που είχαν συγκεντρωθεί κοντά της: «Υπάρχει λύπη ωφέλιμη και λύπη βλαπτική. Και ωφέλιμη είναι η λύπη όταν ο άνθρωπος θρηνεί για τις αμαρτίες του, όταν θλίβεται για την πνευματική άγνοια των πλησίων, όταν ανησυχεί μήπως ξεφύγει από το σκοπό του και όταν έχει αγωνία να κατακτήσει την τέλεια αρετή». Τέσσερις περιπτώσεις. Όταν ο άνθρωπος θρηνεί για τις αμαρτίες του, είναι ωφέλιμη αυτή η λύπη, αυτός ο θρήνος, και πρέπει να το κάνουμε. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός μας: «Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται». Και το μοναχικό ένδυμα, ξέρετε που είναι μαύρο, εκφράζει ακριβώς αυτή τη λύπη που έχει ο άνθρωπος που μετανοεί για τις αμαρτίες του. Όταν δεύτερον θλίβεται για την πνευματική άγνοια του πλησίων, και αυτή είναι ωφέλιμη λύπη. Βλέπει κανείς γύρω του πόσο μακριά είναι οι άνθρωποι, πόσο δεν γνωρίζουν τι είναι το θέλημα του Θεού και πώς θα σωθούνε. Και λυπάται. Όταν ανησυχεί μήπως ξεφύγει από το σκοπό του, και πάλι λυπάται, γιατί κάθε μέρα είναι αβέβαιη, δεν ξέρουμε. Αν δεν προσέξουμε, μπορεί να χάσουμε τη Θεία Χάρη και να γυράζουμε στα καταγόγια, όπως έλεγε και ο Πάτερ Παΐσιος. Και όταν τέταρτον έχει αγωνία να κατακτήσει την τέλεια αρετή, και πάλι μπαίνει σε μια διαδικασία λύπη, σε μια διαδικασία αγώνος, πόνου. Γιατί για να κατακτήσεις την τέλεια αρετή πρέπει να κοπιάσεις πολύ, να πονέσεις. Και αυτό φέρνει και μια λύπη, μια, ας πούμε, θλίψη στην ψυχή. Υπάρχει όμως και η λύπη που υποβάλλει ο εχθρός. Και αυτή είναι εντελώς παράλογη, δεν έχει λόγο. Καταλαβαίνει την ψυχή μας μερικές φορές αυτή η λύπη, που τη λέμε αλλιώς και ακιδεία. Αυτή τη λύπη πρέπει να τον αποδιώχνουμε με την προσευχή κυρίως και την ψαλμωδία, κάνοντας τη σκέψη ότι στην παρούσα ζωή κανένας ασύνετος δεν είναι χωρίς τέτοιες λύπες. Έτσι, οπότε να πούμε δηλαδή ότι εμείς φταίμε, είμαστε ασύνετοι, γι' αυτό και έχουμε αυτές τις παράλογες λύπες που μας φέρνει ο διάβολος. Αν είχαμε το νου μας στον Χριστό, δεν θα μπορούσε να μας πειράξει, να μας φέρει αυτή την ακιδεία, αυτή τη βαρημάρα, αυτό το ψυχικό, ας πούμε, πνίξιμο που
που είναι περιεκτικός θάνατος της ψυχής, όπως λέει ο Άγιος Άνης Κλίμακος, αυτή η λύπη. Και θα πρέπει ο άνθρωπος αμέσως να την αποτινάξει, και τα μέσα είναι η προσευχή κυρίως και η ψαλμωδία. Και το τρίτο, να πει ότι είναι ασύνετος, δηλαδή η ταπείνωση. Αν ταπεινωθείς, φεύγει το πονηρό πνεύμα. Δεν μπορεί να αντέξει να μείνει σε έναν άνθρωπο ταπεινό. Βλέπετε αυτό που έλεγε ο πατήρ Ποφύριος, ότι η κατάθλιψη έχει αιτία τον εγωισμό και ελείπει και θεραπεία την ταπείνωση. Αν ταπεινωθεί ο άνθρωπος, φεύγει η κατάθλιψη. Και όλοι αυτοί που υποφέρουν και προσπαθούν με τα χάπια να συνέλθουν, αν κάνουν αυτή την απλή προσπάθεια μέσα τους να ταπεινωθούν, να μπουν κάτω από τους άλλους, πολύ εύκολα θα θεραπευόντουσαν. Το Αββά Ισαΐα. Αν αγωνίζεις εναντίον κάποιου πάθους, μη λιποψυχήσεις. Ρίξε τον εαυτό σου μπροστά στο Θεό λέγοντάς του: «Κύριε, δεν έχω τη δύναμη να νικήσω αυτό το πάθος. Βοήθησέ με τον ταλέπορο». Έτσι πες μόλις σου την καρδιά και θα νιώσεις ανάπαυση. Βλέπετε, πολλές φορές αφήνει ο Θεός και για χρόνια να έχουμε ένα πάθος, όχι για άλλο λόγο, γιατί είμαστε υπερήφανοι. Και από τη στιγμή που θα μπούμε στην προσπάθεια να ταπεινωθούμε, τόσο βλέπουμε και το πάθος να υποχωρεί. Και όταν ταπεινωθούμε πραγματικά, τότε μας ελευθερώνει και ο Θεός από το πάθος. Και έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος, όσο ο άνθρωπος δεν ταπεινώνεται, ο Θεός αφήνει τον πειρασμό να υπάρχει. Και παίρνει τον πειρασμό, τη δοκιμασία, όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί. Γιατί όλοι οι πειρασμοί γι' αυτό δίνονται, για να προχωρήσουμε στη θεραπεία της ψυχής, που είναι η ταπείνωση. Ενώ η αρρώστια της ψυχής είναι η υπερηφάνεια, ο εγωισμός. Θες λοιπόν να κόψεις το πάθος, να πέσεις κάτω μπροστά στο Θεό, να ταπεινωθείς και εξωτερικά και μέσα στην ψυχή σου εσωτερικά, και να πεις: δεν μπορώ να το κόψω το πάθος. Βλέπετε πόσο αντίθετα και διαφορετικά είναι αυτά που μας διδάσκουν οι αιρετικοί, ας πούμε οι Προτεστάντες, ξέρω εγώ, οι Καθολικοί, που σου λένε: μπορείς να καλλιεργείς τη θέλησή σου, να δυναμώσεις τη θέλησή σου και μπορείς να κόψεις τα πάθη σου. Δεν είναι σωστό όμως. Δεν μπορείς. Αν δεν έρθει η χάρη στο Θεό, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Βέβαια, όχι να πεις: εγώ δεν κάνω τίποτα και θα τα κάνει όλα ο Θεός, και αυτό δεν είναι σωστό. Αλλά ο Θεός θέλει να ταπεινωθούμε και να κρεμαστούμε στην κυριολεξία από Αυτόν. Και πολύ βέβαια ξεκάθαρο είναι στις ανατολικές θρησκείες, που σου λένε ότι, ή στο σύνθημα αυτό της νέας εποχής, που σου λέει: θέλω και μπορώ, θέλω και μπορώ. Αλλά μπορεί να θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε. Η αλήθεια αυτή είναι: δεν μπορούμε. Μπορούμε όταν ο Θεός είναι μαζί μας. Του Αββά Μάρκου. Αν στενοχωρηθείς με διάφορους τρόπους από την κακία και πέσεις σε ακηδεία, συλλογήσου το θάνατό σου και τις φοβερές τιμωρίες. Καλύτερα να προσκολάσεις στο Θεό με προσευχή και ελπίδα, παρά να έχεις εξωτερικές ενθυμίσεις, και αν ακόμα είναι ωφέλιμες. Έτσι λέει εδώ ο Αββάς Μάρκος. Αν πέσεις σε ακηδεία, συλλογήσου το θάνατό σου και τις φοβερές τιμωρίες. Ένα αντίδοτο, ένας λογισμός που κόβει στη μέση, θα λέγαμε, την ακηδεία, ο λογισμός του θανάτου και τις φοβερές τιμωρίες που σε περιμένουν. Και ακόμα καλύτερα είναι, λέει, να κολλήσεις τον Θεό με προσευχή και ελπίδα. Και αυτό είναι η θεραπεία της ακηδείας, η θεραπεία της λύπης. Βλέπετε πόσο οι γιατροί λένε ότι το 2020 η κατάθλιψη θα είναι η πρώτη αιτία, η δεύτερη αιτία θανάτου, μετά από τα καρδιακιακά. Δηλαδή, όσο πάει και αυξάνεται αλματοδός η κατάθλιψη στην ανθρωπότητα. Γιατί οι άνθρωποι δεν κολλάνε στον Θεό, δεν προσκολλάνε στον Θεό, αντίθετα φεύγουν από τον Θεό, απομακρύνονται από τον Θεό. Δεν έχουν την ελπίδα τους στον Θεό και δεν προσεύχονται. Οπότε επόμενο είναι να κυριεύονται από την ακηδεία, τη δαιμονική αυτή επίρρεια, και
να υποφέρουν. Και ούτε θέλω να συλλογίζω το θάνατο. Βλέπετε όλα τα αντίθετα δηλαδή από αυτά που λένε οι πατέρες σαν θεραπευτικά της λύπης. Χτύπα ξύλο σου λέει να φύγει ο θάνατος ή μου μιλάς για θάνατο και φυσικά μην του μιλάς για Θεό και για προσευχή. Και μετά λες γιατί έχω κατάθλιψη. Το Αβά Κασιανού. Το φοβερό πνεύμα της λύπης όταν κυριεύσει την ψυχή του ανθρώπου και τη σκοτίσει ολοκληρωτικά την εμποδίζει από κάθε αγαθή εργασία και την γεμίζει με κάθε κακία. Βλέπετε υπάρχει πνεύμα ειδικό της λύπης. Τα πνεύματα τα πονηρά έχουν ειδικότητες. Υπάρχει πνεύμα δηλαδή δαίμονας που φέρνει λύπη στον άνθρωπο. Υπάρχει άλλος δαίμονας που φέρνει ας πούμε πορνεία, δηλαδή επιθυμία για ασαρκική αμαρτία. Υπάρχει άλλος δαίμονας που φέρνει λεμαργία κλπ. Ένα σωροπάθη. Υπάρχουν και αντίστοιχα υπάρχουν δαιμόνια. Όταν την κυριεύσει το δαιμόνιο της λύπης, τότε τη σκοτίζει και δεν μπορεί να κάνει τίποτα καλό και τη γεμίζει με κάθε κακία, γιατί δεν της επιτρέπει να προσεύχεται με προθυμία. Δεν την αφήνει να εγκαρτερεί στην ωφέλεια των ιερών αναγνωσμάτων, να διαβάζει κάτι πνευματικό. Κάνει τον άνθρωπο οργύλο και επιθετικό προς τους αδερφούς. Είναι έτοιμος να τσακωθεί. Γεννάει το μίσος και εναντίον ακόμα του μοναχικού σχήματος. Αν είναι μοναχός τώρα βέβαια ο Βάσκος, ενώ απευθύνεται σε μοναχούς εδώ, αλλά και οι λαϊκοί. Βλέπετε πόσο αντανακλά αυτά που, αντανακλούν αυτά που λέει στην εικόνα που έχουν σήμερα οι άνθρωποι. Ούτε προσευχόμαστε με προθυμία, ούτε εγκαρτερούμε στα ιερά αναγνώσματα, στην Αγία Γραφή, στους Άγιους Πατέρες, και είμαστε έτοιμοι να μαλώσουμε. Και γενικά η λύπη, αφού δημιουργεί σε σύγχυση σε όλες τις σωτήριες σκέψεις της ψυχής και παραλύσει τη δραστηριότητα και την καρτερία της, την φέρνει σε σημείο να είναι σαν ανόητη και μανιακή, δένοντάς τη με το λογισμό της απελπισίας. Η λύπη δηλαδή κάνει τον άνθρωπο τελικά σαν τρελό και σαν ανόητο και τον οδηγεί στην απελπισία. Όπως ο σκόρος τρώει το ρούχο και το σκουλίκι το ξύλο, έτσι και η λύπη κατατρώει την ψυχή του ανθρώπου. Πείθει τον άνθρωπο να αποφεύγει κάθε καλή πνευματική συναναστροφή και δεν το επιτρέπει ούτε από γνήσιους φίλους να δέχεται συμβουλή, ούτε καλή και ειρηνική απάντηση να τους δίνει. Αλλά αφού κυριαρχήσει όλη την ψυχή, τη γεμίζει με δυσαρέσκεια και ακηδεία. Ο άνθρωπος που έχει λύπη δεν θέλει να πηγαίνει και σε πνευματικές συνάξεις, σε πνευματικές ομιλίες, σε πνευματικές παρέες. Και δεν δέχεται και συμβουλές. Και τότε τη βάζει την ψυχή αυτή που έχει τη λύπη, τη βάζει ο διάβολος να αποφέρει τους ανθρώπους, γιατί γίνονται σε αυτήν αίτιοι ταραχής. Και δεν την αφήνει να καταλάβει πως η αρρώστια δεν οφείλεται σε εξωτερικά αίτια, αλλά την έχει από μέσα της. Και φανερώνονται τότε που θα έρθουν οι πειρασμοί και με τη δοκιμασία θα τη φέρουν στην επιφάνεια. Έτσι ο άνθρωπος έχει αυτή την τάση να φορτώνει τα λάθη του στους άλλους. Ποτέ να μην φταίει αυτός, πάντα φταίνε οι άλλοι γύρω. Ενώ η αιτία είναι μέσα μας. Γιατί ποτέ δεν μπορεί να υποστεί βλάβη ο άνθρωπος από άλλον, αν δεν έχει μέσα του αποθηκευμένες τις αφορμές των παθών. Αυτό το λέει και ο Άγιος Άγιος ο Σώστομος. Κανείς δεν μπορεί να μας βλάψει, αν μόνοι μας δεν βλάψουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό και ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, ο γιατρός των ψυχών, ο μόνος που γνωρίζει ακριβώς ως δημιουργός τα ψυχικά τραύματα και καθορίζει για αυτά τις κατάλληλες θεραπείες, δεν παραγγέλει να αποφεύγουμε τις συναναστροφές των ανθρώπων, αλλά να κόβουμε τις αιτίες της κακίας που είναι μέσα μας. Γιατί γνωρίζει πως η υγεία της ψυχής δεν κατορθώνεται με το χωρισμό από τους ανθρώπους, αλλά με τη συναναστροφή των εναρέτων και τη συνεχή εξάσκηση. Θα αποφύγεις αυτούς που σε σκανδαλίζουν, αυτό ναι. Αλλά τους ενάρετους δεν πρέπει να τους αποφεύγεις. Ίσα ίσα πρέπει να το επιδιώκεις.
να του συναναστρέφεσαι και συγχρόνως να ασκείσαι και να κόβεις τις εσωτερικές αιτίες που είναι οι πραγματικές αιτίες των παθών. Εκείνος λοιπόν που για κάποιες εύλογες τάχα προφάσεις εγκαταλείπει τους αδελφούς, δεν πάει η εκκλησία, δεν πάει στις πνευματικές συνομιλίες, αυτός ας είναι βέβαιος ότι δεν κόβει με την αναχώρησή του τις αφορμές της λύπης, αλλά μόνο έκανε μια εναλλαγή τους, γιατί η αρρώστια που έχει μέσα του θα τις ανακοινήσει πάλι εξαιτίας άλλων περιστατικών. Έτσι η αρρώστια είναι μέσα του. Υπάρχουν πολλοί, ας πούμε, μοναχοί που είναι στο κοινόβιο και συνέχεια πιέζουν τους γεροντάδες, γεροντά δεν αναπάμε, δώσουμε ευλογία να πάω μόνος μου. Γιατί θέλει να πάει μόνος του? Κατά κανόνα διότι έχει μέσα του εγωισμό, περηφάνεια, και δεν αντέχει να του κάνει όλος μια παρατήρηση, γιατί στο κοινόβιο γίνεται αυτό το πράγμα, να το μαλώσει λίγο και σου λέει με ταράζουνε, φταίνε αυτοί γύρω, δεν φταίνε αυτοί, φταίς εσύ που δεν έχεις ταπεινωθεί ακόμα. Το ίδιο βέβαια και σε μια οικογένεια, μπορεί να θέλει να χωρίσει ένας από τους δύο γιατί έχει εγωισμό και σου λέει φταίει ο άλλος, ενώ πάω μόνος μου, για να πάω μόνη μου η γυναίκα θα ηρεμήσω. Δεν θα ηρεμήσεις, γιατί δεν είναι ο άλλος, είναι μέσα σου. Γι' αυτό ας μην θεωρούμε κανένα από τους άλλους ανέτιο των αναταραχών των παθών μας, αλλά μονάχα τον εαυτό μας, και όλος ο πόλεμος μας ας γίνεται εναντίον των παθών που είναι μέσα μας. Γιατί αν αυτά με τη βοήθεια του Θεού βγουν από μέσα μας, όχι μόνο με ανθρώπους αλλά και με άγρια θηρία εύκολα θα μπορούμε να ζήσουμε, όπως είπε ο μακάριος Ιώβ, «Θύρες άγριοι ειρηνεύσου σύση», και τα άγρια θηρία θα γίνουν ειρηνικά μαζί σου. Όταν ο άνθρωπος διώξει τα πάθη του, τους εχθρούς του Θεού δηλαδή που έχει μέσα του, οπότε θα ειρηνέψει και με τον εαυτό του και με τον Θεό και με τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι δεν έχουν πρόβλημα με τον οποιοδήποτε άνθρωπο, με τον χειρότερο άνθρωπο μπορούν να ζήσουν. Έλεγε ο Μακαρίτης ο πατήρ Πορφύριος ότι εγώ λέει είχα επιθυμία να πάω να ζήσω με τους χίπης στα Μάταλα, στην Κρήτη τότε που ήταν αυτοί, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, και χωρίς βέβαια να κάνω αμαρτίες, αλλά για να δείξω εκεί τι σημαίνει η αγάπη Χριστού. Πρώτα-πρώτα λοιπόν να αγωνιστούμε εναντίον του πνεύματος της λύπης που μας φέρνει την απελπισία, απομακρύνοντάς το από την καρδιά μας με την ελπίδα στο Θεό. Έτσι βλέπετε είναι μεγάλη η αρετή η ελπίδα στο Θεό και ίσως δεν το έχουμε καταλάβει. Και πολλές φορές μας πιάνει αυτή η, ας πούμε, η κατάθλιψη και τα πνευματικά, ότι δεν καταφέρουμε τίποτα και έτσι θα πάει όλη μας η ζωή. Δεν πρέπει να το αφήνουμε έτσι. Να βάζουμε σαν αρετή την ελπίδα στο Θεό, να την καλλιεργούμε και να λέμε όχι, ο Θεός θα μου δώσει όταν πρέπει την απαλλαγή από το πάθος το συγκεκριμένο που με ταλαιπωρεί. Να απομακρύνουμε το πνεύμα της λύπης, γιατί αυτό το πνεύμα δεν άφησε τον Κάιν να μετανοήσει μετά την αδελφοκτονία, ακόμα και αν αμαρτάνουμε, να μην επιτρέπουμε να μας κυριεύει το πνεύμα της λύπης, ούτε τον Ιούδα μετά την προδοσία του Κυρίου τον άφησε να μετανοήσει. Βλέπετε, γίνεται εμπόδιο στη μετάνοια η δαιμονική λύπη, ενώ η κατά Θεόν λύπη έχει μέσα της ελπίδας στο Θεό, οπότε σε οδηγεί στη μετάνοια. Αυτή είναι η καλή λύπη. Εκείνη μόνο τη λύπη να καλλιεργήσουμε που συνήσατε στη μετάνοια για τις αμαρτίες μας, ενωμένη με την αγαθή ελπίδα και που μας προετοιμάζει να αποκτήσουμε τα ουράνια αγαθά. Γι' αυτό αν κανείς βλέπει μέσα του λύπη που δεν έχει ελπίδα, αυτό είναι ένα πολύ βασικό κλειδί για να καταλάβει ότι είναι από τον διάβολο. Μια λύπη που δεν έχει ελπίδα και ο λογισμός σου λέει παράτατα, δεν γίνεται τίποτα, τι θες να ξαναπάς να ξεμολογήσεις στη συνέχεια, δεν, πάλι τα ίδια θα κάνεις, και σε απελπίζει και σε οδηγεί στην απραξία, αυτή είναι καθαρά από τον διάβολο. Η λύπη που είναι από τον Θεό σου λέει εντάξει, το έκανες, αλλά δεν πειράζει, ο Θεός είναι πολύ πιο ελεήμων και ξεπερνάει η αγάπη του τη δική σου την κακία, και πήγαινε στο Θεό και θα σε συγχωρέσει, δεν υπάρχει περίπτωση,
και θα σε βοηθήσει να διορθωθείς. Η δαιμονική είναι αυτή που έχει απελπισία. Έτσι, που σου λέει παράθετα δεν γίνεται τίποτα. Αυτή λοιπόν πρέπει να καλλιεργήσουμε. Τη λύπη που έχει μαζί ενωμένη την αγαθή ελπίδα και που μας προετοιμάζει να αποκτήσουμε τα ουράνια αγαθά. Αυτή είναι που μακαρίζεται από τον Χριστό με τον λόγο «μακάρι οι πενθούντες». Αυτή είναι η που εγκομιάζεται και από τον Απόστολο με τη φράση «η κατά Θεόν λύπη μετάνιον εις σωτηρίαν αμεταμέλητον κατεργάζεται». Έτσι, η κατά Θεόν λύπη που είναι ας πούμε η μεταμέλεια μας οδηγεί στην μετάνοια που είναι αμεταμέλητος. Όποιος μετανοεί αληθινά ποτέ δεν λέει «κρίμα που μετάνιωσα», πάντα χαίρεται που μετάνιωσε. Έτσι, η μετάνοια είναι αμεταμέλητος, δηλαδή ποτέ δεν θα πούμε «δεν έπρεπε να μετανοήσω». Αλλά αν δεν μετανοήσουμε, μετά πάντα ας πούμε θα χτυπάμε το κεφάλι μας, όπως λέμε, όταν κρατήσουμε τη δαιμονική λύπη που δεν μας οδηγεί σε μετάνοια. Γι' αυτό βλέπετε ο Απόστολος μιλάει για τις τρεις κορυφαίες αρετές: πίστης, ελπής, αγάπη. Είναι πολύ σπουδαία αρετή η ελπίδα στον Θεό και μας χρειάζεται μέχρι να φτάσουμε στην αγάπη. Αν φτάσεις στην αγάπη στον Θεό και δεις τον Θεό, μετά δεν χρειάζεται να υπάρχει ελπίδα, διότι πλέον τον είδες. Αυτόν που ήλπιζες να δεις, τον είδες. Καταργείται η πίστη και η ελπίδα και μένει μόνο η αγάπη. Αλλά όσο είμαστε σε αυτή τη ζωή, πάντα χρειαζόμαστε την πίστη και την ελπίδα. Αυτή λοιπόν η σωτήρια λύπη, τρέφοντας την ψυχή με την ελπίδα που ακολουθεί τη μετάνοια, είναι ανάμεικτη με χαρά. Γι' αυτό είπε ο Κύριος ότι παρακληθήσονται αυτοί που λυπούνται, πενθούν για τις αμαρτίες τους. Παρακληθήσονται, θα πει, θα παρηγορηθούν, θα έχουν χαρά. Μέσα στην κατά Θεόν λύπη υπάρχει χαρά. Και από εκεί έρχεται η αληθινή χαρά. Γιατί όταν λυπάσαι πραγματικά, μετανοείς, καθαρίζεσαι, φωτίζεσαι, έρχεται το Άγιο Πνεύμα και σου δίνει τη χαρά. Που είναι ένα από τα στοιχεία του καρπού του Άγιου Πνεύματος. Αν δεν μετανοήσεις, δεν μπορείς να έχεις αληθινή χαρά. Αν δεν λυπηθείς δηλαδή, δεν μπορείς να χαρείς. Αν δεν λυπηθείς κατά Θεόν για τις αμαρτίες σου, δεν μπορείς να χαρείς κατά Θεόν, πραγματικά να χαρείς. Γι' αυτό και κάνει τον άνθρωπο πρόθυμο η σωτήρια λύπη και υπάκουο για κάθε καλό έργο, ευκολοπλησίαστο, πράο, ανεξίκακο, υπομονετικό, σε κάθε αγαθό κόπο, αφού είναι λύπη κατά Θεόν. Βλέπετε ξεκάθαρα πράγματα. Ένας που μετανοεί, που έχει την κατά Θεόν λύπη, θα είναι ταπεινός, θα είναι ευκολοπλησίαστος, θα κάνει το χειρότερο, το πιο ταπεινωτικό έργο. Θα λέει δόξα ο Θεός για όλα. Δεν θα γογγίζει. Δεν θα λέει γιατί σε μένα και όχι στον άλλον. Θα είναι ανεξίκακος. Θα συγχωράει. Θα ανέχεται το οποιοδήποτε στραβό του άλλου. Την οποιοδήποτε παραξενιά του άλλου. Και με αυτό γίνονται πια φανεροί οι καρποί του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο. Δηλαδή η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η αγαθότητα, η πίστη, η εγκράτεια. Της αντίθετης πάλι λύπης, της δαιμονικής δηλαδή, η καρπή είναι η εξής: ακηδεία, ανυπομονησία, θυμός, μίσος, αντιλογία, απελπισία, οκνηρία στην προσευχή και την ψαλμωδία. Βλέπετε, πολύ εύκολο να το καταλάβεις ότι η λύπη είναι από το δαίμονα, από τα αποτελέσματά της θα έχεις όλα αυτά τα πράγματα. Όλα τα κακά δηλαδή. Μίσος, αντιλογία, απελπισία, οκνηρία στην προσευχή, ανυπομονησία, θυμό. Αυτή τη λύπη πρέπει να την αποφεύγουμε όπως την πορνεία και τη φιλαργυρία και το θυμό και τα υπόλοιπα πάθη. Αυτή η λύπη θεραπεύεται με την προσευχή και την ψαλμωδία, με την ελπίδα στο Θεό, με τη μελέτη των Θείων Λόγων και με την υπομονή στους πειρασμούς. Βλέπετε, οι γιατροί μας, οι πνευματικοί, αμέσως μας δίνουν και τα φάρμακα, μας δίνουν τη διάγνωση
τη διαγνωστική μεθοδολογία που λέμε στην ιατρική, πώς θα κάνεις τη διάγνωση, ποια είναι τα κριτήρια, ποια είναι τα κλειδιά, ποια είναι τα σημεία, ποια είναι τα συμπτώματα της αρρώστιας και αμέσως και η θεραπεία. Προσευχή, ψαλμωδία, ελπίδα στο Θεό, μελέτη των θείων λόγων. Έτσι έχετε μία λύπη, πάρτε να διαβάσετε λίγο ένα πνευματικό βιβλίο να δείτε πώς θα φύγει αυτή η λύπη. Πες το Πατέρ ημών, πες λίγο τους χαιρετισμούς. Να δεις πώς διαλύεται αυτό το νέφος που καλύπτει την ψυχή. Και πάρε απόφαση να υπομείνεις τον οποιοδήποτε πειρασμό. Γιατί χωρίς πειρασμό σου δεις ο σουζόμενος που λένε και οι πατέρες. Γιατί αν δεν βρει τον μοναχό ασφαλισμένο με αυτά τα όπλα, η λύπη, δηλαδή με την ελπίδα στον Θεό, με τη μελέτη κλπ. Που είπαμε, τον κάνει άστατο και ονειροπόλο και ράθυμο και άεργο και τον οδηγεί να επισκέπτεται πολλά μοναστήρια και να μην φροντίζει για τίποτε άλλο παρά που γίνονται τραπέζια και συμπόσια. Και έναν άνθρωπο που είναι μέσα στον κόσμο πάλι αντίστοιχα έτσι τον ρίχνει στην ακηδεία και στην καλοπέραση τη σωματική. Και βλέπετε αυτοί που έχουν ας πούμε κατάθλιψη που πέφτουν και στο φαΐ με τα μούτρα, γίνονται κοιλιόδουλοι και όλα αυτά γιατί, γιατί τους υποβάλλει ο διάβολος αυτή την ιδέα ότι θα παρηγορηθούν και το, του λέει το ρίξε στο φαΐ έτσι, επειδή στενοχωρήθηκε, ενώ το φάρμακο δεν είναι το φαΐ, αυτό είναι δαιμονικό φάρμακο. Το φάρμακο είναι αυτά που είπαμε, η προσευχή, η ελπίδα στο Θεό, η μελέτη των Θείων Λόγων. Γιατί η διάνοια αυτού που έπεσε σε ακηδεία τίποτε άλλο δεν φαντάζεται παρά τις ονειροπολήσεις όσων αναφέραμε, τα φαγητά κλπ. Από αυτά τον δεσμεύει και σε κοσμικά πράγματα και τον δελεάζει λίγο λίγο σε επιβλαβείς ασχολίες ώσπου να το διώξει και από αυτή τη μοναχική ζωή, τη χριστιανική ζωή. Ο Απόστολος, γνωρίζοντας πόσο βαριά είναι αυτή η αρρώστια και θέλοντας να την ξεριζώσει από τις ψυχές μας, φανερώνει τις αιτίες από τις οποίες γεννιέται και λέει: «Παραγγέλλομεν δε ημίν αδελφοί, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στέλεσθε», να απομακρύνεστε δηλαδή, «από παντός αδελφού ατάκτος περιπατούντος», από κάθε έναν ο οποίος περιπατεί άτακτα, όχι με την σωστή τάξη, τη χριστιανική διδασκαλία. «Και μη κατά την παράδοση είναι παρέλαβε παρημών», και περπατεί, πορεύεται τη ζωή του δηλαδή με τρόπο που είναι αντιπαραδοσιακός, αντίθετος με την Ιερά Παράδοση. «Αυτή γαρίδατε, εσείς ξέρετε πως πρέπει να μας μιμήσετε, γιατί δεν ατακτήσαμε, ούτε φάγαμε δωρεάν ψωμί από κάποιον, αλλά με κόπο και μόχθο, νύχτα και μέρα εργαζόμενοι, ώστε να μην γίνομαι βάρος σε κανέναν από εσάς. Όχι ότι δεν είχαμε εξουσία», σαν Απόστολοι είχαν εξουσία να τρώνε δωρεάν, χωρίς να εργάζονται. Γιατί έκαναν πνευματική εργασία. Παρ' όλα αυτά εργαζόντουσαν. Ο Απόστολος Παύλος έραβε σκηνές και έτρεφε με το έργο όχυρό του και τους συνεργάτες του. Πουλούσαν τις σκηνές και έπαιρναν ό,τι χρειαζόντουσαν για φαγητό. «Όχι λοιπόν ότι δεν είχαμε εξουσία, μπορούσαμε να τρώμε δωρεάν, αλλά για να σας δώσουμε πρότυπο στο να μας μιμήσετε. Γιατί και όταν ήμουν κοντά σας, αυτό σας είχα παραγγείλει, ότι όποιος δεν θέλει να εργάζεται, ούτε να τρώει. Ακούμε όμως ότι υπάρχουν κάποιοι ανάμεσά σας που περιπατούν άτακτα». Έτσι μιλάς στις Θεσσαλονίκες. «Και δεν κάνουν τίποτε από εργασία, αλλά περιεργάζονται. Έτσι ασχολούνται με μάταια πράγματα, με κουτσομπολιά, τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος. Σε αυτούς παραγγέλουμε και παρακαλούμε για το Κύριο ημών Ιησού Χριστού να τρώνε, να εργάζονται με ησυχία και να τρώγουν τον άρτο τους». Έτσι βλέπετε, να εργάζονται με τα ησυχίας, δηλαδή συγχρόνως και να κάνουν πνευματική εργασία και έτσι να τρώγουν τον άρτο τους. Ας ακούσουμε πόσο καθαρά μας αποκαλύπτει ο Απόστολος τις αιτίες της ακηδείας. Γιατί ο άνθρωπος πέφτει σε ακηδεία, σε βαρεμάρα, σε
Αυτό που λέει και ο πολλής κόσμος σήμερα, βαριέμαι, βαριέμαι, βαριέμαι. Και τα νέα παιδιά ιδίως το λένε αυτό. Και ποιες είναι οι αιτίες? Είναι πρώτα πρώτα η έλλειψη εργασίας. Σου λέει φοιτητική ζωή, ίσον τίποτα. Μόνο γλέντια και αμαρτία. Και αυτό βεβαίως που θα οδηγεί στην αδικηδία οδηγεί. Εκείνους που δεν εργάζονται, ο Απόστολος τους ονομάζει άτακτους, φανερώντας με μια λέξη πολύ κακία. Έτσι, η έλλειψη τάξης, αυτό ακριβώς είναι η δαιμονική κατάσταση. Οι δαίμονες δεν έχουν τάξη, τσακώνονται και μεταξύ τους. Είναι όλα χήμα, άταχτα, στο βασιλείο τους. Έτσι και ο άνθρωπος που δεν έχει τάξη στην ζωή του, δεν πορεύεται εύτακτα, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει έτσι υπακοή, ουσιαστικά είναι υποχείριο των δαιμόνων. Γι' αυτό βλέπετε οι πατέρες τόνιζαν πάρα πολύ το θέμα του τυπικού, να κρατάμε το τυπικό, την τάξη μας, το καθημερινό πρόγραμμα, και ήταν σε αυτό πολύ αυστηροί. Ο πατήρ Ιωσήφος μου ησυχαστής είχε ένα τυπικό, το κρατούσε επί χρόνια, δεν το άλλαζε. Γιατί ακριβώς αυτή η τάξη φυλάει και την ουσία. Θα πεις ότι είμαστε στρατιωτικό σύστημα. Όχι, δεν είμαστε, αλλά το κάνουμε τη θέλησή μας. Μπαίνουμε σε μια υπακοή στον Θεό και μπορούμε και τα προλαβαίνουμε όλα και τα κάνουμε όλα όπως θέλει ο Θεός. Το κατά δύναμη βέβαια. Όσοι δεν εργάζονται λοιπόν είναι άτακτοι. Άτακτος, ο άτακτος είναι και ανευλαβής και αυθάδης τα λόγια και πρόχειρος σε κατηγορίες και γι' αυτό είναι ακατάλληλος για την ησυχία και δούλος της ακηδείας. Βλέπετε πόσο ανάγλυφα μας περιγράφει τον άνθρωπο που δεν εργάζεται και είναι, όπως το λέει ακριβώς, αυθάδης, ανευλαβής, έτοιμος να κατηγορήσει τους άλλους και ακατάλληλος για να ησυχάσει. Παραγγέλει λοιπόν να τους αποφεύγουμε, δηλαδή να φεύγουμε μακριά τους, σαν να έχουν μεταδοτική αρρώστια. Και αυτοί ήταν αδερφοί εν Χριστώ. Δεν μιλάει για δωλολάτρες, μιλάει για κάποιους από τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι συμπεριφερόντουσαν με αυτόν τον τρόπο. Δεν εργαζόντουσαν, κουτσομπολεύανε, κατηγορούσανε και περιμένανε την ελεημοσύνη, ας πούμε, των ανθρώπων των χριστιανών που εργαζόντουσαν. Και ο Πάστος λέει, φύγετε μακριά από αυτούς. Ας είναι και αδερφοί σας. Ας είναι και βαθισμένοι και ορθόδοξοι. Και έπειτα... Ναι, το λέει μετά και πιο κάτω το λέει. Τους λέει, δεν θα τους αφήσετε να πεθάνουν. Εντάξει, θα τους δώσετε να φάνε κάτι. Αλλά θα τους πιέσετε με τρόπο εύσχυμο να μπουν σε τάξη. Έτσι, να εργαστούν δηλαδή. Και στη χώρα να διορθωθούν γενικότερα, γιατί όταν δεν εργάζεσαι, τότε είναι και όλα τα υπόλοιπα μετά. Ναι. Πάτε, αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Άλλο αυτό. Εκεί ναι. Εντάξει. Μα, αυτοί δεν είχαν πρόβλημα υγείας, το κάνανε τότε, διότι λέγανε ότι όπου να είναι θα έρθει η Δευτέρα παρουσία, οπότε τι να δουλέψουμε. Είχε επικρατήσει μια τέτοια πλάνη τότε. Στην Θεσσαλονίκη και κοντά και την παλιά και τα έργαζε μια χαρά. Σου λέω θα έρθει τώρα ο Αντίχριστος και η Δευτέρα Παρουσία, γιατί να δουλέψουμε. Και λοιπόν τους λέει να φεύγετε μακριά σαν να έχουμε μεταδοτική αρρώστια. Και έπειτα με τη φράση «Μη κατά την παράδοση μην παρέλαβουν παροιμών», που λέει ο Απόστολος, φανερώνει ότι είχαν και υπερηφάνεια. Καταφρονούσαν και ανέτρεπαν τις αποστολικές παραδόσεις. Περιπατούσαν, ζούσαν αντίθετα με αυτά που είχαν ακούσει σαν κήρυγμα από τους Αποστόλους. Και στη συνέχεια τους λέει, ούτε δωρεάν άρτον εφάγαμε από κάποιον από εσάς, αλλά με κόπο και μόχθο νύχτα και μέρα, για να μην επιβαρύνουμε κανένα σας. Που ο διδάσκαλος των εθνών, ο κήρυκος του Ευαγγελίου, που ανέβηκε ως τον τρίτο ουρανό, αυτός που λέει ότι ο Κύριος πρόσταξε τους κήρυκες του Ευαγγελίου να ζουν από το Ευαγγέλιο, εργαζόταν ο ίδιος νύχτα και μέρα με κόπο και μόχθο για να μην επιβαρύνει κανέναν.
Τι λοιπόν θα κάνουμε εμείς που είμαστε στην εργασία οκνηροί και επιδιώκουμε τη σωματική ανάπαυση, εμείς που ούτε κήρυγμα το Ευαγγελίο μας έχει ανατεθεί, ούτε ημέρημνα για τις εκκλησίες, αλλά μόνο η φροντίδα για την ψυχή μας. Για να δείξει όμως πιο καθαρά τη βλάβη που φέρνει η αρχία, καταλήγει μηδέν εργαζομένους, αλλά περιεργαζομένους. Η ζημιά που κάνει η αργία. Από την αργία γεννιέται η περιέργεια. Και από την περιέργεια η αταξία. Και από την αταξία κάθε κακία. Και για να καθορίσει τη θεραπεία τους, συμπληρώνει. Τις δε τιού τις παραγγέλλομεν, σε αυτούς που συμπεφέρονται έτσι, τους παραγγέλλομεν, είναι με τα ησυχίας εργαζόμενοι των εαυτών άρτων εστίαση. Να εργάζονται, αλλά και με τα ησυχίας. Και να τρώνε το ψωμί τους. Και λέει επίσης, εάν κάποιος δεν θέλει να εργάζεται, ούτε να τρώει. Αυτές τις οι αποστολικές παραγγελίες, έχοντας υπόψη Άγιοι Πατέρες της Αιγύπτου, δεν αφήνουν ποτέ να μείνουν αργοί οι μοναχοί, και μάλιστα οι νεότεροι, επειδή γνωρίζουν ότι με την υπομονή στην εργασία και την ακυρία διώχνουν και την τροφή τους προμηθεύονται και όσους έχουν ανάγκη βοηθούν. Έτσι ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να εργάζεται. Όχι να δουλεύει όπως το έχουμε κατατίθει σήμερα, έτσι, να γίνει δούλος δηλαδή της εργασίας. Αλλά όμως δεν πρέπει και να μένει άπρακτος. Γιατί οι άνθρωποι δεν εργάζονται μόνο για τις δικές τους ανάγκες, και μάλιστα εδώ για τους μοναχούς Αιγύπτου που μιλάει, αλλά και σε ξένους και σε φτωχούς και σε φυλακισμένους, δίνουν από την εργασία τους πιστεύοντας ότι η αγαθοργία αυτή είναι θυσία άγια και ευάρεστη στον Θεό. Και λένε επίσης οι πατέρες ότι ο εργαζόμενος πολεμάει με ένα δαίμονα πολλές φορές και στενοχωρείται από αυτόν, ενώ ο αργός εχμαλωτίζεται από χιλιάδες πονηρά πνεύματα. Έτσι, ο αργός είναι γεμάτος λογισμός, ενώ αυτός που εργάζεται έχει μόνο ένα δαίμονα. Έτσι που του λέει, ξέρω εγώ, κουράστηκες, η φυλαυτία τον ταλαιπωρεί. Αλλά δεν έχει άλλους λογισμούς. Βλέπουμε αυτό δηλαδή το πνεύμα της εργασιοθεραπείας που λένε σήμερα, πώς το είχαν καταλάβει οι πατέρες πολύ καλά και το είχαν βάλει στη σωστή του βάση. Έτσι, που διώχνει η εργασία την ακηδεία, αλλά συγχρόνως είναι αγάπη, προσφέρεις των πλησίων και προοδεύεις και πνευματικά. Και φυσικά δεν γίνεσαι και βάρος στους άλλους, να σε τρέφουν οι άλλοι. Από το γεροντικό. Εκεί που καθόταν στην έρημο ο Βάς Αντώνιος, έπεσε κάποτε σε ακηδεία και σε μεγάλο σκοτισμό από τους λογισμούς. Και έλεγε στον Κύριο, «Κύριε, θέλω να σωθώ και δεν με αφήνουν οι λογισμοί. Δίδαξε με τι να κάνω στη θλίψη μου. Πώς θα σωθώ?» Έκανε προσευχή ο Άγιος Αντώνιος, πολύ προσευχή. Αλλά βλέπετε, παρόλη την αγιότητα, η ψυχή δεν άντεξε. Και ο νους κουράζεται συνέχεια προσευχή. Χρειάζεται κάτι άλλο. Και ο Άγιος Αντώνιος δεν ήξερε, ήταν ο πρώτος ασκητής. Δεν είχε κάτι στο παρελθόν να δει έναν προηγούμενο ασκητή πώς έζησε, ας πούμε. Ήταν πολύ δύσκολα. Και λέει, Θεέ μου, τι θα κάνω τώρα? Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να κάνω προσευχή. Είναι άγια κηδεία. Και σηκώθηκε λοιπόν και απομακρύνθηκε λίγο από το κελί του. Και τι γίνεται τώρα? Επεμβαίνει ο Θεός. Βλέπει τότε κάποιον που του έμοιαζε να κάθεται και να εργάζεται. Έπειτα να σηκώνεται από το εργοχειρό του και να προσεύχεται. Μετά πάλι να κάθεται και να πλέκει τη σειρά. Η σειρά ήταν πλεγμένα φοινικό αφυλά σε σχήμα σκήνιου και οι πατέρες μετά αυτά τα δένανε, φτιάχνανε μια μικρή ταινία, μετά δένανε τις ταινίες και φτιάχνανε έτσι καλάθια, ζεμπίλια όπως το λέμε, τορβάδες κλπ. Είναι λοιπόν αυτό το πράγμα. Και αφού πάλι εργάστηκε αρκετά, τον είδε να σηκώνεται και να ξαναπροσεύχεται. Ήταν άγγελος Κυρίου, σταλμένος για να διορθώσει και να στηρίξει τον Αντώνιο. Στράφηκε μάλιστα και του είπε, «Έτσι να κάνεις και θα σωθείς». Έτσι αμέσως απάντησε ο Θεός. Γιατί βλέπετε, ο Θεός ξέρει την αδυναμία μας. Δεν αντέχουμε συνέχεια πνευματική εργασία και σου λέει, «Θα κάνεις εναλλαγή, θα εργαστείς».
Μόλις το άκουσε αυτό ο Αντώνιος, ένιωσε πολύ χαρά και θάρρος. Απαλλάχθηκε από την ακηδεία. Έκανε έτσι που είπε ο άγγελος και προχωρούσε στον δρόμο της σωτηρίας. Ένας αδελφός ρώτησε τον αγαπημένα, «Τι να κάνω που όταν κάθομαι στο κελί μου πέφτω σε αμέλεια?» Και ο γέροντας του αποκρίθηκε, «Κανένα να μην περιφρονήσεις, ούτε να κατακρίνεις, ούτε να κατηγορήσεις. Τότε ο Θεός θα σου χαρίσει ψυχική ανάπαυση και η παραμονή σου στο κελί θα είναι απερίσπαστη». Θα πει τώρα τι λέει εδώ πέρα. Να μην περιφρονήσεις κανένα, ούτε να κατακρίνεις, ούτε να κατηγορήσεις. Και ο Θεός θα σου χαρίσει ψυχική ανάπαυση. Βλέπετε ότι εκείνο που διώχνει τον Θεό είναι όταν δεν συμπεριφερόμαστε σωστά στον πλησίον. Όταν τον περιφρονούμε, τον κατακρίνουμε, όταν δεν τον αγαπάμε δηλαδή, σε τελική ανάλυση. Ενώ όταν αγαπάς τον πλησίον, δεν θα πέσει ακηδεία ποτέ. Έτσι, γιατί η αγάπη θα σου εμπνεύσει να κάνεις πράγματα εκεί στο κελί σου που είσαι μόνος σου για τον πλησίον. Και το πιο πρόχειρο από όλα να προσευχηθείς. Ένας άνθρωπος που προσεύχεται δεν πέφτει ποτέ σε ακηδεία. Έτσι, και μάλιστα με αγάπη πολύ για τον κόσμο όλο. Βλέπετε, γι' αυτό λέει εδώ ο γέροντας, να μην περιφρονείς κανέναν. Να μην κατακρίνεις, να μην κατηγορήσεις κανέναν. Γιατί όλα αυτά τι κάνουν, διώχνουν την αγάπη. Και οπότε διώχνεις το Άγιο Πνεύμα από την ψυχή σου, οπότε μετά έρχεται το δαιμονικό πνεύμα και σε γεμίζει μια κηδεία. Και θες να φύγεις. Δεν το αντέχεις μετά το κελί, ούτε την προσευχή. Ρώτησαν ένα γέροντα, γιατί ποτέ δεν έπεσε σε αμέλεια, και αποκρίθηκε, γιατί κάθε μέρα περιμένω το θάνατο. Να, ένα άλλο φάρμακο, η μνήμη του θανάτου. Και ο άνθρωπος δεν πέφτει σε αμέλεια, γιατί αν λέει ότι τώρα μπορεί να είναι η τελευταία στιγμή της ζωής μου, τώρα, αυτό δεν τον αφήνει να πέσει σε αμέλεια. Και αυτή την ώρα που έχω, τον αξιοποιήσω για να πάω στον παράδεισο. Θα ζητήσω το έλεος του Θεού. Ένας αδελφός ρώτησε τον αγαπημένα για την ακηδεία και ο γέροντας αποκρίθηκε, κάθε φορά που ο άνθρωπος αρχίζει κάτι καλό, τον πολεμάει η ακηδεία. Δεν υπάρχει πραγματικά χειρότερο πάθος από αυτήν. Αν όμως τη συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος και ενεργοποιήσει μέσα του την υπομονή και τη φιλοπονία, τότε βρίσκει ανάπαυση. Βλέπετε, πρώτα πρέπει να το συνειδητοποιήσεις ότι είναι πόλεμος. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό που σου έρχεται, αυτή η ανορεξία, αυτή η βαρεμάρα, αυτή η αθυμία, αυτή η λύπη. Είναι επειδή πας να κάνεις κάτι καλό. Ξεκίνησες κάτι καλό. Ξεκίνησες να βάλεις μια τάξη στη ζωή σου πνευματική. Να αρχίσεις να κάνεις λίγο το πρωί προσευχή, λίγο το βράδυ, ξέρω εγώ, να βάλεις ένα πρόγραμμα πνευματικό. Να διαβάσεις λίγο το Ευαγγέλιο και αμέσως θα σου έρθει το πονηρό πνεύμα της ακηδείας. Πρέπει να το ξέρεις ότι δεν είναι από σένα αυτό. Είναι απ' έξω ο πόλεμος. Το πρώτο να το συνειδητοποιήσεις. Και μετά να προσπαθήσεις να ενεργοποιήσεις μέσα σου πρώτα την υπομονή και μετά τη φιλοπονία. Δύο σπουδαία φάρμακα πάλι. Υπομονή στους πειρασμούς του διαβόλου και φιλοπονία, δηλαδή να αγαπήσεις τον πόνο. Γιατί το κατεξοχήν πάθος μας, η κατεξοχήν αρρώστια μας, την οποία εκμεταλλεύεται ο δαίμονας, είναι η φιλαστία, έτσι, που δεν αγαπάμε τον πόνο. Δεν θέλουμε να πονάμε. Δεν θέλουμε να κουραζόμαστε. Δεν θέλουμε να αρρωστήσουμε. Έτσι, δεν θέλουμε να πάσχουμε σωματικά καθόλου. Αυτό πρέπει να το αποβάλει ο άνθρωπος. Και αντίθετα να τα αγαπήσει αυτά. Και να πει όχι, να κουραστώ για χάρη του Χριστού. Να πονέσω για χάρη του Χριστού. Ακόμα χρειαστεί και να αρρωστήσω για χάρη του Χριστού. Να αποβάλει την φιλαυτία και να εγκολπωθεί τη φιλοπονία. Και τότε φεύγει ο δαίμονας της λύπης και της ακηδείας. Όσο όμως είσαι δέσμενος της φιλαυτίας, από κοντά είναι μετά και η λύπη και η ακηδεία. Του Αβά Ισαάκ, ένα μικρό σύννεφο σκεπάζει το δίσκο του ηλίου. Όταν όμως περάσει το σύννεφο, ο ήλιος γίνεται πάλι πολύ θερμός.
Έτσι, κύριε Κηδεία, καλύπτει για λίγο την ψυχή, στερώντας της το θείο φως. Όταν όμως περάσει, η χαρά που δοκιμάζει η ψυχή είναι μεγάλη. Βλέπετε, είναι σαν ένα σύννεφο που σκιάζει τον ήλιο. Θα πρέπει να κάνεις υπομονή, θα περάσει. Αλλά θα κάνεις και αυτά που είπαμε προηγουμένως. Να προσευχηθείς, να μελετήσεις, να εργαστείς, να έχεις την ελπίδα σου στον Θεό, να αγαπήσεις τον κόπο τον σωματικό. Όταν αυξηθεί η υπομονή στις ψυχές μας, είναι φανερό ότι πήραμε μυστικά τη χαρά της Θείας Παρηγορίας. Πήρες μυστικά. Μπορεί να έρθει η χαρά να μην το καταλάβεις. Αλλά πώς θα το καταλάβεις ότι ήρθες μέσα σου η χάρη του Αγίου Πνεύματος? Από την υπομονή, η οποία αυξήθηκε. Και λες, εντάξει, ήρθε πάλι αυτό το σύννεφο, αλλά εγώ, εντάξει, θα κάνω υπομονή, θα περάσει. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός μας ενίσχυσε. Δεν είναι ότι το κάνουμε μόνοι μας. Ο Θεός μας βοηθάει μυστικά. Δεν μας βοηθάει έτσι εκοφαντικά. Η Βασιλεία του Θεού έρχεται, λέει, ου μεταπαρατηρήσεως. Δεν έρχεται με θόρυβο, αλλά αψοφητή, χωρίς ψόφο, χωρίς θόρυβο. Έρχεται όπως το ζυμάρι, το προζύμι που ζυμώνει όλο το φύραμα. Έτσι και η Βασιλεία μπαίνει σιγά σιγά μέσα μας. Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Εμείς απλώς να παραμένουμε μέσα στη Βασιλεία, δηλαδή μέσα στην Εκκλησία, γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι η Εκκλησία. Παραμένεις και εκεί σιγά σιγά ποτίζεσαι με τη Θεία Χάρη και αυξάνεται και η υπομονή σου, αυξάνεται και η χαρά σου και η αγάπη σου. Και κάποια στιγμή μετά από 10 χρόνια πνευματικού αγώνα, αν γυρίσεις λίγο και κοιτάξεις πώς ήσουν πριν 10 χρόνια, λες, πράγματι δεν ήμουν έτσι. Ενώ δεν κατάλαβες πώς έγινε αυτή η αλλαγή, φαίνεται σε μάκρος χρόνο. Όταν αυξηθεί λοιπόν η υπομονή στις ψυχές μας, είναι φανερό ότι πήραμε μυστικά τη χαρά της Θείας Παρηγορίας, και η δύναμη της υπομονής είναι ανώτερη από όλες τις μορφές χαράς που μπορεί να δοκιμάσει η καρδιά. Έτσι, βλέπετε, η υπομονή είναι μια μορφή χαράς, ενώ η ανυπομονησία είναι μια μορφή λύπης. Ο ανυπόμενος άνθρωπος που είναι συνέχεια σε υπερένταση, με τεντωμένα τα νεύρα του, και γιατί αυτό και γιατί δεν έγινε αυτό, ουσιαστικά είναι σε μια κατάσταση λύπης. Ο άνθρωπος που υπομονετικός έχει μια βαθιά ειρήνη που είναι χαρά, και πολύ σπουδαία χαρά έτσι μέσα του. Αυτά ήθελα να σας πω σήμερα για την ακηδεία, για τη λύπη. Και πολλοίς κόσμος υποφέρει από αυτό. Ενώ βλέπετε, οι Άγιοι Πατέρες μας τα έχουν ξεκαθαρίσει, ότι υπάρχουν δύο ειδών λύπες. Υπάρχει η κατά Θεόν, υπάρχει και η δαιμονική. Και κατά κανόνα είμαστε μπλεγμένοι στη δαιμονική λύπη. Όταν είμαστε στην κατά Θεόν λύπη, αυτή αργά ή γρήγορα θα μας φέρει στη χαρά. Ενώ η δαιμονική λύπη μας πνίγει. Και αλλήμωνος τον άνθρωπο που θα πνιγεί, γιατί μετά πάει στην απελπισία η δαιμονική λύπη. Όταν εντοπίζουμε λοιπόν τέτοια λύπη στην ψυχή μας, αμέσως πρέπει να τη διώχνουμε. Έτσι, ενεργητικά δηλαδή, να την περιφρονούμε το διάβολο. Μπορείς θέλετε κάτι να ρωτήσουμε, να συζητήσουμε? Ναι, ναι. Κάποιον άνθρωπο ο οποίος πάσει από κατάθλιψη, ναι, τι μπορείς να κάνεις, ας πούμε, για να το βοηθήσεις? Το πρώτο, το βασικό για έναν άνθρωπο που πάσχει από κατάθλιψη, είναι να τον παρακινήσουμε να εξομολογηθεί, να κάνει μια καλή γενική εξομολόγηση όλη τη ζωή, έτσι, να πάει στο πνευματικό. Ο πατήρ Πορφύριος έχει πει πάρα πολλά πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι σύγχρονος γέροντας, έτσι, Άγιος, και έχει ασχοληθεί πολύ, και αυτό είναι το βασικό, λέει, ότι το φάρμακο για την κατάθλιψη είναι η ταπείνωση, η οποία οδηγεί μετά στο Θείο Έρωτα, στο να αγαπήσει ο άνθρωπος τον Θεό. Και τότε θεραπεύεται πλήρως, έτσι, πλήρης θεραπεία, η οποία προετοιμάζεται από την ταπείνωση. Πρέπει ο άνθρωπος να ταπεινωθεί, ώστε να έρθει μετά το Άγιο Πνεύμα και να του δώσει την αγάπη. Και μετά φεύγει η κατάθλιψη.
Και βοηθάνε τώρα και πρακτικά πράγματα. Αν δεν θέλει να πάει και να εξομολογηθεί, γιατί δεν θέλουν και όλοι, έτσι. Με το ζόρι δεν μπορεί να τον πάρεις, αλλά μπορείς να το πεις να κάνει κάτι που του αρέσει. Λίγο να κουνηθεί, έστω σωματικά. Γιατί είναι μερικοί τελείως, έτσι, δεν κάνουν τίποτα. Κοιμούνται από το πρωί στο βράδυ, μέσα στο δωμάτιο. Να τον παρακινήσεις να κάνει έστω κάτι που του αρέσει. Ξέρω εγώ, αν είχε ένα ταλέντο στη μουσική, να το πεις λίγο να ασχοληθεί λίγο πάλι με τη μουσική ή με τη ζωγραφική, ή να τον πάρεις μια βόλτα λίγο να βγει έξω, να περπατήσει λίγο, έτσι, και σιγά σιγά να του μιλήσεις για την αγάπη του Θεού, να του πεις πόσο ο Θεός τον αγαπάει και πόσο και αυτός να προσπαθήσει να ανοιχθεί στον Θεό, να μιλήσει στον Θεό, να κάνει μια μικρή προσευχή, έτσι, λίγο να βγει από τον εαυτό του. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία, γιατί ο κατάθλιψης ουσιαστικά τι είναι? Είναι ένας άκρατος εγωκεντρισμός, εγωισμός. Μια αυτοφυλάκηση. Φυλακίζει τον άνθρωπο στον εαυτό του. Και σε μια ιδέα, έτσι, που τον ταλαιπωρεί αυτό που λέει αίμονη ιδέα, φυλακίζει εκεί μέσα και αρρωσταίνεις και ζεις με αυτή την ιδέα και δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο. Έτσι. Υπάρχει ένα συντή του πατρός Πορφυρίου που λέει συνομιλία για την κατάθλιψη, έτσι λέγεται. Κυκλοφορεί αυτό και είναι, το έχεις, έτσι το ξέρεις. Και επίσης το Βίος και Λόγια έχει και αυτό μέσα διάφορα. Να βλέπετε, ο Δαίμονας έχει πολύ προχωρήσει και όλο και περισσότερο προχωράει, αλλά οι άνθρωποι δεν βάζουν μυαλό, δυστυχώς, και προσπαθούμε, βλέπετε, πάλι μόνοι μας με χάπια να θεραπευτούμε, αντί να ταπεινωθούμε και να πάμε στον Θεό, στον κατασκευαστή μας, και να πούμε: Θεέ μου, βοήθησε με, θεράπευσέ με. Όχι, σου λέει μόνοι με, πάω στον ψυχολόγο, πάω στον ψυχίατρο, στον ψυχαναλυτή, οι οποίοι τα μπερδεύουν πολύ περισσότερο, ξέρετε τα πράγματα. Διάβαζα μια μελέτη, αυτοί που κάνουν ψυχανάλυση, όχι μόνο δεν θεραπεύονται, ας πούμε αν είχαν ιδέα να αυτοκτονήσουν, το 3%, μετά την ψυχανάλυση το 70% έχει ιδέες για αυτοκτονία. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν θεραπεύει, το αντίθετο, έτσι, αρρωσταίνουν πιο πολύ. Γιατί είναι λογικό αυτό, δεν μπορείς όταν ανακατεύεις το βούρκο, χωρίς να δίνεις μια θεραπεία στον άνθρωπο, έτσι, δεν μπορεί να σε θεραπεύσει. Η χάρη του Θεού θεραπεύει την κατάθλιψη μόνο. Αν δεν βγάλεις το βούρκο, όχι απλώς να τον ανακατεύσεις, να τον βγάλεις, να τον κάνεις εμετό, πώς θα θεραπευτεί ο άνθρωπος? Και ο εμετός είναι μόνο στην εξομολόγηση, πουθενά άλλο δεν γίνεται. Να φύγει όλο το σάπιο που έχει μέσα το άνθρωπος και βασανίζεται και υποφέρει. Έλεγε ο Πατέρ Πορφύριος ότι κάθε φορά που εξομολογούμαστε, η χάρη του Θεού που έρχεται από τον πνευματικό, ο οποίος προσεύχεται, μπαίνει στην καρδιά μας και στην ψυχή μας και κλείνει τα τραύματα. Σαν ένας γιατρός που με ακτίνες λέιζερ, ας πούμε, καυτηριάζει και κλείνει τις πληγές. Έτσι είναι η Θεία Χάρη. Και έτσι θεραπεύεται ο άνθρωπος σιγά σιγά. Σε ποια κατηγορία μπορούμε να καταλάβουμε την κατάθλιψη? Στη δαιμονική λύπη. Δαιμονική λύπη. Είναι ψυχική πάθηση? Βέβαια, ψυχική πάθηση. Ναι, υπάρχει και αυτή η πλάνη. Καλά κάνεις και το ρωτάς. Ότι είναι νόσος στο εγκεφάλου. Δεν είναι νόσος στο εγκεφάλου. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να έχει και οργανική, ας πούμε, συμβολή, θα έλεγα. Δεν μην τα πούμε ότι μόνο από την ψυχή, εντάξει. Μπορεί να λείπει και μια ουσία. Και εκεί βέβαια είναι ο ρόλος της νευρολογίας, όχι της ψυχολογίας. Έτσι. Ούτε της ψυχιατρικής, η οποία σαν όρος είναι λαθασμένος. Τι θα πει ψυχιατρική? Αφού θεραπεύει το νευρικό σύστημα, δεν θεραπεύει την ψυχή. Ρωτήστε έναν ψυχίατρο, τι θεραπεύεις? Το κεντρικό και το περιφερικό νευρικό σύστημα, τον εγκέφαλο και τις νευρώνες. Αν λοιπόν αυτό λέγεται ψυχή, τότε τι είναι η ψυχή? Δεν είναι η ψυχή αυτό. Είναι το νευρικό σύστημα, δηλαδή αυτοί που λέγονται ψυχίατροι θα έπρεπε, αν ήταν τίμοι με τον εαυτό τους, να ονομάζονταν νευρολόγοι. Έτσι δεν είναι? Οι ιατροί του νευρικού συστήματος αλλιώς, και ήδη έχει αρχίσει και αλλάζει αυτό το πράγμα στο εξωτερικό. Και δεν λέγονται πλέον έτσι ψυχίατροι, αλλά λέγονται
γιατροί ο mental disease, των νόσων του, των διανοητικών νόσων του κεφάλου, του νευρικού συστήματος. Έτσι, υπάρχει συμβολή και εκεί βέβαια βοηθάει, αλλά δεν θεραπεύεται όμως αυτό, αν δεν φύγει και το ψυχικό, το πνευματικό αίτιο, δηλαδή ο εγωισμός, η κατάθλιψη, ο εγωισμός, η φιλαστεία, όλη αυτή η προσκόλληση που έχει στον εαυτό του άνθρωπος, που είναι η βαθύτερη αιτία. Ξέρετε, πρώτα αρρωσταίνει η ψυχή και μετά αρρωσταίνει το σώμα, κατά κανόνα. Γι' αυτό ο Χριστός μας, όταν πήγαινε κάποιος άρρωστος, του έλεγε: πιστεύεις ότι μπορώ να σε θεραπεύσω? Δηλαδή, με πιστεύεις ότι είμαι ο Υιός του Θεού, ότι είμαι ο Θεός? Γιατί αλλιώς πώς θα σε θεραπεύσω, σαν ένας απλός άνθρωπος? Δεν μπορώ. Αν έλεγε: πιστεύω, τότε η ψυχή του είχε θεραπευτεί, γιατί η πίστη είναι που θεραπεύει την ψυχή, μετά θεραπευόταν και σωματικά. Πήγε στην πατρίδα του και δεν μπορούσε να κάνει καλά, παρά ελάχιστος. Γιατί? Για την απιστία τους. Γιατί δεν τον πίστευαν, σου λέει: ποιος είναι αυτός? Τον ξέρουμε ποιος είναι. Ξέρουμε και τις αδερφές του κλπ. Τα παιδιά που είχε ο Ιωσήφ, που τη γυναίκα που πριν μνηστευτεί την υπεραγία θα τόκο. Και οι ίδιοι Απόστολοι, όσο ήταν πριν την Πεντηκοστή, είχαν αδυναμία. Ναι. Έτσι, ναι. Παίζει ρόλο και αυτό, παίζει ρόλο, αλλά όλα αυτά ξεπερνιόνται, να ξέρετε, με τη χάρη του Θεού. Αν ο άνθρωπος μπει μέσα στην Εκκλησία και, και η κληρονομικότητα ξεπερνιέται και η σωματική αρρώστια, θα έλεγα, ξεπερνιέται. Αν είναι σωματικό το αίτιο δηλαδή. Δεν λέω ότι δεν θα πάρει φάρμακα, να πάρει και φάρμακα για το νευρολογικό κομμάτι. Αλλά μην νομίζω ότι με τα φάρμακα θα θεραπευτεί η ψυχή του. Εδώ είναι η μεγάλη απάτη. Ο άλλος ψυχίατρος και σου λέει: θα γίνω καλά. Δεν θα γίνεις καλά. Θα γίνεις καλά μόνο στο νευρολογικό κομμάτι. Όσο μπορείς να γίνεις καλά εκεί πέρα. Όσο, ας πούμε, μπορεί να σε κάνει καλά ένα φάρμακο. Θα διορθώσει τις νευροδιαβιβαστές, τις ουσίες που υπάρχουν εκεί. Αλλά αν η ψυχή παραμένει άρρωστη, πάλι θα αρρωστήσεις. Και σου λέει: θα παίρνω μια ζωή φάρμακα. Παίρνει, αλλά και πάλι δεν γίνει θεραπεία εκεί. Θεραπεία είναι να βρεις τη χάρη του Θεού να θεραπευτεί η ψυχή, από την οποία ξεκινάει το κακό. Ευχάριστε του Κυρίου Μόνης, ο οποίος υπάρχει η Ελλάδα του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Αυτά τα τρία πρόσωπα, με αυτές τις τρεις ιδιότητες, είναι που θεραπεύουν την ψυχή μας. Κατονιστή της ευχαριστίας, έτσι, έτσι. Αυτό είναι βέβαια. Ουσιαστικά είναι ένα όλα αυτά. Έτσι. Και η χάρη και η αγάπη και η ειρήνη είναι η μία ενέργεια του Θεού, του Τριαδικού Θεού. Η οποία έχει όμως ποικίλες, ας πούμε, δράσεις. Υπάρχει η καθαρτική ενέργεια του Θεού, υπάρχει η φωτιστική, υπάρχει η θεωτική ενέργεια. Ανάλογα με το... με εμάς, τι εργασία θα κάνουμε εμείς στον εαυτό μας. Ευχαριστώ. Αυτούς πάτε που έχουν μπορεί να αγαπήσουν την Εκκλησία, τι μπορούν να ασχοληθούν? Γιατί αυτό είναι μια αιτία της ακιδείας. Σας είπα να ασχοληθούν λίγο, να πούνε ένα Κύριε Λέησον έστω. Πες του, κάνε λίγο προσευχή. Πες ένα Κύριε Λέησον με την καρδιά σου. Λίγο να διαβάσει λίγο κάτι, το Ευαγγέλιο. Να του πεις εσύ ένα πνευματικό λόγο, κάτι, να του μιλήσεις για την αγάπη του Θεού. Ότι ο Θεός αγαπάει έτσι όπως είσαι και σε δέχεται έτσι όπως είσαι. Έτσι, γιατί ο διάβολος αυτούς όλους τους πολεμάει με την απελπισία. Σου λέει: δεν γίνεται τίποτα. Έτσι, και με τους παπάδες και αυτά τα ξέρουμε κλπ. Ναι. Υπάρχει όπως μια άσκηση της ευλογίας. Όταν κανείς πραγματικά μια ψυχοτραπατάει. Ναι. Ευλογεί όποιον βλέπει, όποια βλέπει, όποιον βλέπει. Ευλογημένος να είσαι. Κοτυπένει στο σταυρό του, το σταυρό, σώμα του, ευλογημένη να είσαι. Ευλογημένο να είσαι. Συνέχεια αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο μπλοκάρεται, ας το πούμε, και μπλοκάρονται οι κακές σκέψεις. Και ο άνθρωπος κατά κάποιο τρόπο απελευθερώνεται. Αυτό το κάνει μέσα του. Ναι, μέσα του. Μέσα του, έτσι δεν τον καταλαβαίνει ο άλλος. Ναι. Νοερά που κάνει. Ναι, αυτό είναι ωραίο, πολύ ωραίο, είναι, μακάρι. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Ευλογείτε και μη καταράστε, που έλεγε ο Κύριος. Μακάρι να στέλνουμε την αγάπη μας σε όλους και να προσευχόμαστε για όλους. Κάτι, Δημήτρης.
όταν πενθεί για κάποιο δικό του, αν είναι υπερβολική η λύπη ή αν είναι φαίνεται. Αν είναι υπερβολική η λύπη για κάποιον που κοιμήθη, είναι λάθος, είναι λαθασμένη η λύπη. Δεν ωφελεί, βλάπτει. Είναι αρρωστημένη. Ποιο είναι το μέτρο, θα μου πείτε τώρα. Το μέτρο είναι αυτό που μας έδειξε ο Χριστός μας. Δάκρυον στάξαν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Όπως ο Χριστός μας έσταξε ένα δάκρυ για τον φίλο του τον Λάζαρο. Αλλά μέχρι εκεί δεν γδάρθηκε, δεν ξεμαλιάστηκε, δεν... Αυτά που βλέπουμε, τα οποία είναι εκδηλώσεις δολολατρικές, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αν είμαστε βαθισμένοι χριστιανοί, συμπεριφερόμαστε σαν ειδωλολάτρες. Γιατί χάσαμε τα πάντα. Στάσου τα πάντα. Έχασες τα πάντα. Επειδή κοιμήθηκε ο τάδε δικό σου, δεν έχασες τα πάντα. Αλλήμον αν το πάνε ήταν αυτός ο άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ότι είχες να αποθέσεις όλους την ελπίδα σε αυτόν και όχι στον Θεό. Άρα ήσουν ειδωλολάτρες. Και δεν το έχεις καταλάβει. Λάτρευες ένα κτίσμα. Ο κάθε άνθρωπος κτιστός δεν είναι, είναι κτίσμα. Αντί να λατρεύεις τον άκτιστο Θεό. Γι' αυτό σου κοστίζει τόσο πολύ. Ο Ιερός Χρυσόστομος. Γι' αυτό ο θάνατος, ξέρετε, είναι και ένα, μια κρίση για μας. Στο πώς στεκόμαστε απέναντι στο θάνατο του καθενός. Έτσι, φαίνεται από εκεί αν τον έχουμε κάνει είδωλο ή όχι. Πέθανε η γυναίκα του λοιπόν και τι έγινε μετά, έπαθε κατάθλιψη δε αυτός και θέλει να πεθάνει και αυτός. Στάσου, περίμενε. Δηλαδή έχασες τα πάντα τώρα. Άλλος βέβαια μπορεί να χαίρεται και όλος πέθανε η γυναίκα του. Έτσι. Ναι. Αλλά συμβαίνουν και αυτά, έτσι. Διάβαζα ένα περιστατικό, ήταν, δεν είχαν παιδιά, πέθανε η γυναίκα, μετά πέθανε κι άντρας. Δεν ήθελα να κάνει τίποτα, ούτε να πάει στη δουλειά του, να πάει τίποτα, τίποτα. Ζούσε με τις φωτογραφίες της και μέσα στο σπίτι εκεί και μαράζωσε και διαλύθηκε στην κυριολεξία. Πραγματικό περιστατικό. Αυτό είναι η ειδωλοποίηση του άλλου. Αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Οι άλλοι πάνε κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα στα μνήματα εκεί, συνέχεια, συνέχεια. Κλαίνε, κλαίνε, κλαίνε. Στάσου, ρε παιδί μου. Αυτό είναι αρρωστημένο πράγμα. Εντάξει. Δεν λέω να μην κλάψεις, να γίνεις ανέστητος. Όχι, εντάξει, κλάψεις. Αλλά μέχρι εκεί. Ακριβώς. Είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Παστήλος. Ως οι μη έχοντες ελπίδα. Φερόμαστε κι εμείς πολλές φορές σαν αυτούς που δεν έχουν ελπίδα. Στάσου, τι λες το πιστεύω, δεν λες προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Πού το προσδοκείς? Εσύ κάνεις σαν να μην τον ξαναδείς ποτέ πια αυτόν. Σαν να τον έχασες για πάντα. Πού είναι η ελπίδα σου στην ανάσταση? Δεν μπορούμε αντίθετα να προσευχόμαστε για να μπει στο παράδεισο. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και να ξωθούμε κι εμείς, να προβούμε όλοι μαζί. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που κοιμήθηκαν τώρα δεν θέλουν κλάματα, ούτε θρήνους και κοπετούς. Αλλά θέλουν προσευχή, γιατί αυτοί δεν μπορούν να προσευχηθούν τώρα, δηλαδή να αλλάξουν την κατάστασή τους. Μάταια ή κεντεύει, λέει η ψυχή. Όταν φύγει από το σώμα, μάταια. Δεν μπορεί να αλλάξει την κατάστασή της. Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει μόνο από τις προσευχές των ζωντανών. Αυτό αντί να χτυπιέσαι κάτω, κάνε ένα τρισάγιο, κάνε μια προσευχούλα, κάνε ένα κομποσκίνι. Κάνει ένα σαρανταλίτουργο και έχει την ελπίδα στο Θεό. Πάτε να ρωτήσω. Για τη μνήμη του θανάτου που λέμε ότι είναι καλή, εδώ θέλω να μας πει μερικά λόγια. Όταν ζούμε με τη μνήμη του θανάτου δεν αμαρτάνουμε, λένε οι πατέρες. Έτσι, όταν περιμένεις ότι ξέρω σήμερα θα είναι το τελευταίο σου βράδυ. Θα το σκεφτείς πολύ να κάνεις αμαρτία. Και την παραμικρή αμαρτία. Και θα προσπαθήσεις να προετοιμαστείς, να πεις τέλειωσε, τελευταίο βράδυ, τελειώσουν όλα. Να ζητήσω τη συγγνώμη από τον Θεό και ο Θεός βοηθός. Έτσι. Γιατί δεν ξέρουμε, η κρίση είναι αβέβαιη. Και όπως ο Παύλος έλεγε, δεν ακούω κάτι να με ελέγχει η συνείδησή μου. Αλλά πάλι δεν ξέρω αν το έργο μου άρεσε στο Θεό. Φανταστείτε αυτό να το λέω όπως ο Παύλος, εμείς τι να πούμε. Τι να πούμε, δεν ξέρουμε. Για σκεφτείτε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, ότι τώρα απόψε είναι το τελευταίο μας βράδυ. Με τι φόβο και τρόμο θα προσευχηθούμε, με τι συνέστηση και πώς θα κοιμηθούμε, αν θα κοιμηθούμε δηλαδή. Ναι. Να σκεφτόμαστε αυτό το παράδειγμα που έχει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης,
με κάποιον που πήγαινε σε μια πόλη και λέει, εντάξει θα εξομολογηθώ, είχε περάσει να σταματήσει ένα χαρτάκι και λέει, αφού θα εξομολογηθώ, ας πάω άλλη μια φορά. Και τον είδε κάποιος σύνερα στήσεις και τον σκότωσε. Και μόλις το βάλεις την κάσα, ας το πούμε, βρήκαν το χαρτάκι αυτό με τα μαθήματα. Και λέει, έλεγε, μπορείς ό,τι φυτό στάματος, δηλαδή, τι πρόλαβε να εξομολογηθεί. Είναι η εξομολόγηση η οποία δεν έχει μετάνοια. Καταλάβετε. Αυτός ο άνθρωπος είχε ετοιμαστεί να εξομολογηθεί, αλλά δεν είχε μετανοήσει. Και αυτό παραχώρησε ο Θεός αυτό το βίαιο θάνατο. Καταλάβετε. Πολλοί εξομολογούνται, αλλά λίγοι μετανοούν. Δηλαδή λίγοι έχουν πάρει την απόφαση να μην τα ξανακάνουν αυτά τα πράγματα που θα εξομολογηθούν. Εκείνο όλο το κλειδί. Όχι πόσο εξομολογείσαι, μπορεί και κάθε μέρα να εξομολογείσαι, αλλά πόσο μετανοείς. Πόσο έχεις αποφασίσει, δηλαδή, να τα ξαναπαναλάβεις. Και πόσο παίρνεις τα μέτρα τα ανάλογα. Λες, ας πούμε, τέρμα, δεν θα ξαναδώ τηλεόραση. Εντάξει, δεν θα ξαναδείς, αλλά τι, όταν την έχεις συνέχεια μπροστά στο σαλόνι, τι θα κάνεις. Διώξε τη. Δώσε τη σουτ κατευθείαν. Θυμάμαι μια φορά που 2 ώρες τη νύχτα ήταν, δεν ξέρω, στο είχα πει. Και άκουγα φαρσαρίες κάτω μένω εδώ στο κέντρο. Κοίτα από το μπαλκόνι, τι να δω, ήταν κάτι παιδιά και ποδοπατούσε μια τηλεόραση. Λέω, μπράβο, καλά τι κάνει. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω για άλλο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, δημόσια στον πεζόδρομο. Τι είναι ταπείνωση, τι ραθυμία και τι ακιδεία. Τι είναι ταπείνωση. Τώρα τα είπες όλα τα μεγάλα θέματα. Ταπείνωση, το πούμε με μια λέξη, είναι... Αυτό που λέει ένα πατερικό ορισμό είναι να έχεις τον εαυτό σου κάτω από όλους, η πρώτη βαθμία ταπείνωσης. Και επιγράφει Θεό τα κατορθώματα. Να, ό,τι κάνεις καλό, δηλαδή να το επιγράφεις στον Θεό. Δηλαδή ότι ο Θεός το έκανε, δεν το έκανες εσύ. Και ακόμα πιο μεγάλη ταπείνωση είναι αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ότι είμαι έκτρωμα. Όχι απλώς κάτω από όλους, αλλά ό,τι πιο άχρηστο και αηδιαστικό υπάρχει στη γη. Έτσι είμαι, αυτός είμαι εγώ. Αυτό είναι η ταπείνωση. Η ερεθυμία είναι από τα βασικά κακά που έχουμε, έτσι. Η ερεθυμία, λύθη και άγνοια. Είναι αυτό που λέμε η τεμπελιά. Δεν έχουμε διάθεση να πονέσουμε, να κοπιάσουμε. Γι' αυτό μας φαίνονται πολύ δύσκολα. Σου λέει πω, η πνευματική ζωή πάρα πολύ δύσκολη. Πολύ στενή η πύλη, πολύ τεθλιμμένη ο οδός. Και το είπε ο Χριστός μας, ότι είναι στενή η πύλη και τεθλιμμένη ο οδός. Γιατί όμως? Αφού είναι, απ' την άλλη μας λέει ότι είναι Χριστός. Ο ζυγός μου είναι Χριστός και το φορτίο μου είναι ελαφρό. Απ' την άλλη πώς μας λέει ότι είναι δύσκολος ο δρόμος? Την μια μας λέει είναι εύκολο, την άλλη δύσκολο. Το εξηγεί ο Ιερός Χρόστομος. Για τη ραθυμία μας λέει είναι δύσκολο. Επειδή εμείς δεν θέλουμε να κοπιάσουμε καθόλου. Τι μιλιά, ναι. Σου λέει άλλος τώρα να ξυπνήσω 7 η ώρα την Κυριακή, να πάω στην Εκκλησία. Άσε λίγο ακόμα. Άσε λίγο ακόμα και στο τέλος δεν πάει καθόλου, πάει στο διαφόρο. Έτσι, αυτή είναι η ραθυμία. Και η ακιδεία είναι πια προχωρημένη ραθυμία, η οποία είναι και συγχρόνως έχει και λύπη μέσα. Είναι αυτή η βαρεμάρα, η μεγάλη, ας πούμε, η περιεκτικός θάνατος της ψυχής, όπως σας είπα, το λέει ο Ρωσόρτος, περιεκτικός, δηλαδή πιάνει όλη την ψυχή και την πνίγει. Έτσι είναι μια, ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε κατάθλιψη. Έτσι, και ο άνθρωπος πέσει σε μια απραξία, δεν θέλει να κάνει τίποτα. Δεν έχει όρεξη για τίποτα από πνευματικά να κάνει. Δεν υπάρχει διέγερση ψυχής προς καμία κατεύθυνση. Ναι, ναι, αυτό. Σε καμία. Είναι θάνατος. Θάνατος ψυχής. Περιεκτικός θάνατος. Ναι, δεν έχει για τίποτα διάθεση ο άνθρωπος. Ακιδεία, ναι. Και αυτό πιάνει πολύ, ξέρετε, τους ησυχαστές. Αυτούς που μένουν μόνοι τους, δηλαδή, σαν μοναχοί. Και οι πατέρες έχουν πει πάρα πολλά σε αυτό το δαίμονα. Δαίμονας είναι. Δηλαδή θα κάθεσαι στο κελί σου και θα κουνάς τα πόδια σου. Και θα λες κουνάω τα πόδια μου για τον Χριστό. Αυτό τι είναι τώρα, θα πεις χαζό είναι? Όχι, είναι κοροϊδεύεις τον διάβολο, τον περιφρονείς. Και έτσι φεύγει ο διάβολος. Όταν ασχολείσαι και ψυχαναλύεσαι και λες γιατί το έπαθε και τώρα και τάλλο και βασανίζεσαι, αυτό θέλει ο διάβολος. Αυτό είναι η χαρά του. Ενώ αν τον περιφρονήσεις και πεις εντάξει δεν κάνω τίποτα, πράγματι όπως τα λες είναι, χάνω τον καιρό μου. Λοιπόν, αλλά κουνά τα πόδια μου για τον Χριστό. Τότε τον κάνεις να σκάσει.
είναι αυτό, πολεμάς το πνεύμα της λύπης. Είδατε, είπε η γεροντάτη, το πνεύμα, να μην το αφήνεις καθόλου το πνεύμα της λύπης. Όπως λέει κάποιος άλλος, όταν του ερχόταν ένας κακός λογισμός, έλεγε σε ευχαριστώ πολύ που μου θύμισες, που μου το θύμισες. Τι του θύμισε, ότι πρέπει να προσεύχεται. Δεν έλεγε να πάλι, τα ίδια πάλι, παράτα τα, δεν γίνεται τίποτα, πάλι κακούς λογισμούς έχω. Όχι, ίσα. Α, ήρθες, α, ευχαριστώ πολύ. Μου θύμισες ότι πρέπει να προσεύχομαι. Και τε σκάρει διόλου, έβγαινε. Ενώ αν καταφυλβείς και πέσεις σε ακηδεία και αθυμία κλπ, αυτός θα σε πνίξει ακόμα περισσότερο. Θα σου πει, βλέπεις, έχω δίκιο εγώ, παράτα τα. Δεν γίνεται τίποτα με σένα. Το μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου, να ξέρετε, αυτό είναι. Προσπαθεί να μας δείξει την απελπισία. Η ακηδεία είναι όλα αυτά. Είναι λύπη, απελπισία, ραθυμία, σε μεγάλο βαθμό. Τίποτα, ναι. Μα ο Χριστός δεν είπε να κάνουμε. Καταλάβετε, είναι αυτό το, συγγνώμη για να το πω την έκφραση, η κατάρα της δύσης. Που σου πρέπει να κάνεις. Όχι, δεν πρέπει να κάνεις. Ο ακτιβισμός. Ακτιβιστές έχουμε και ολόκληρη τώρα. Ναι, διάφοροι τέτοιοι κυκλοφορούν. Όχι, δεν είναι να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις. Όχι, σου λέει θέλω και μπορώ. Είναι πάτη αυτό το σύνθημα. Είναι εγωισμός. Απλώς να θέλεις μπορείς. Να κάνεις δεν μπορείς. Το Άγιο Πνεύμα θα κάνει το σωστό αν κάνει. Αν κάνεις εσύ μόνος σου, αμαρτία είναι αυτό που θα κάνεις. Το Θεού με ενεργούντος εν ημίν, αμαρτία πάντο παροιμώ γινόμενο, λέει. Ό,τι και αν κάνεις είναι αμαρτία. Αλλά είναι αυτή η κατάρα από τη Δύση που μας ήρθε, ξέρετε, από την αλωτρίωση του χριστιανισμού που έγινε στον παπισμό, στον προτεσταντισμό. Οι παπικοί τι πάθανε δηλαδή. Οι παπικοί είπαν ότι η χάρη είναι κτιστή. Και το λένε και σήμερα. Είναι κτίσμα η χάρη. Αφού είναι κτίσμα, δεν μπορεί να σε κάνει Θεό. Ένα κτίσμα δεν μπορεί να κάνει ένα άλλο κτίσμα Θεό. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να θεωθεί ο άνθρωπος. Οπότε σου λέει τι να κάνεις, να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Αυτό μπορείς να κάνεις. Θεός δεν μπορείς να γίνεις, αφού δεν υπάρχει η χάρη να εκτιστεί, να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Και δυστυχώς μας το περάσει αυτό το πνεύμα. Και μέσα από τα κατηχητικά, να γίνεις καλύτερος. Τι είναι να γίνεις καλύτερος? Να γίνεις Θεός κατά χάρη. Αλλά κατά χάρη δεν μπορείς να γίνεις μόνος σου, ούτε Θεός ούτε καλύτερος. Μόνο αν πάρεις τη χάρη. Δηλαδή, αν η χάρη ενεργήσει μέσα σου, και καλύτερος θα γίνεις και Θεός θα γίνεις. Με τα χάρη. Ναι. Πατέρ, μπορώ να πω ότι να καταθέσω την άποψη δικιά μου, ας πούμε. Στον κύριο που είχε δει προηγουμένως, δηλαδή και οικονομικό ήταν. Νομίζω ξέρουμε ότι αυτό που λέει αμαρτίες γονέων, παιδεύουν συντέκνα. Αυτό είναι για τις ανεξομολόγητες τις αμαρτίες. Ναι. Ναι. Οπότε, αν κοιτάξουμε τα παιδιά μας, έτσι, για αμαρτίες που δεν έχουμε εξομολογηθεί εμείς, βλέπουμε ότι ταλανίζονται τα ίδια. Π.χ. όπως η πορνεία, έτσι, βλέπουμε ότι, ας πούμε το παρατηρούμε ότι η πορνεία που έχουμε εμείς, έτσι, ή που είχαμε, ξέρω εγώ, στα νιάτα μας, και δεν τις έχουμε εξομολογηθεί, βλέπουμε το παιδί μας ταλανίζεται αυτό. Έτσι είναι, παίρνει τα πάθη. Και είναι κληρονομικό ήταν αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά το έχω δει. Αλλά αν μετανοήσει το παιδί, αν μπει σωστά στην Εκκλησία, ξεπερνιέται. Έτσι. Αλλά είναι δύσκολο. Εμείς διαβλέπει το παιδί. Πώς? Αν μετανοούμε εμείς, βέβαια, ναι, βοηθιέται, βοηθιέται. Βοηθιέται πάρα πολύ. Γι' αυτό έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, η λύση όλων των προβλημάτων των παιδιών είναι ο εξαγιασμός των γονέων. Όσο εξαγιάζονται οι γονείς, τόσο λύνονται όλα τα προβλήματα των παιδιών. Όσο οι γονείς παραμένουν αθεράπευτοι, τόσο ταλανίζονται και τα παιδιά. Τσακώνονται οι γονείς, τσακώνονται και τα παιδιά. Μισούνται οι γονείς, μισούνται και τα παιδιά.
Αδιαφορούν οι γονείς για την Εκκλησία, αδιαφορούν και τα παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάνουν ανυπακοή οι γονείς ο ένας τον άλλον, όταν ανυπακοή και τα παιδιά θα κάνουν. Τα ίδια πράγματα ακριβώς. Αντιγραφή. Κατάθλιψη γονείς, κατάθλιψη και τα παιδιά. Κάτι άλλο θέλετε. Το ξεκατάρισμα του θεματικού του Παπαγιώργη στην Εκκλησία εκεί που δεν ισχύει απορθόδοξη άποψη ή το ρητό αμαρτής γονέων παιδεύου που συμπέκτει. Δεν ισχύει για την απορθόδοξη άποψη. Αυτό ισχύει για αυτούς που δεν είναι ορθόδοξοι. Το έχει πει μια φορά στην με την έννοια ότι βαπτιστήκαν και μιλωθήκαν και γιορτήκαν. Με αυτή την έννοια σας το λέει. Αλλά δυστυχώς μετά από τη βάφτισή μας ξαναγεμίζουμε με ένα σωρό πάθη και βέβαια θα πεις και τα παιδιά μας όμως βαφτίζονται. Γιατί να παίρνουν τις δικές μας κακίες? Γιατί εμείς πάλι τους τις ξυπνάμε με την κακή αγωγή που κάνουμε. Τους τα ξυπνάμε εμείς πάλι. Γιατί τα σπέρματα υπάρχουν. Τα σπέρματα, σαν σπέρματα υπάρχουν και των αρετών αλλά και τις κακίες. Ο Θεός δεν καταργεί την, ας πούμε, την ροπή. Τη ροπή την αφήνει και μετά το βάφτισμα. Τη ροπή προς το κακό. Αλλά δεν είναι αμαρτωλή πλέον η ροπή αυτή. Αλλά υπάρχει. Και είναι συνεχώς μια δοκιμασία. Όπως αναφορά αυτό το... Στο αυτεξούσιο. Ακριβώς. Δεν σημαίνει ότι από κάτω δεν υπάρχουν τα σπόρια. Ναι. Έτσι. Αν το ποτίσεις ανεξέλεκτα... θα γεμίσει τη ζυζάνια. Σε αυτό που αναφερθήκατε και όλα τα προηγούμενα για την οικογένεια, δηλαδή είναι θέμα πνευμάτων είτε αγαθών είτε κακών πονηρών, και τι ρόλο παίζει ο νους του ανθρώπου, τον κύριο στον ανθρώπο, ο νους του ανθρώπου. Για παίζουν... μια τα αγαθά, μια τα πονηρά. Σε ποιο σημείο για να το θυμηθώ. Πού είπα για την οικογένεια, πού είπα. Ναι, για την οικογένεια, μάλλον οι γονείς. Α, πώς γίνεται και το σμιμούνται τα παιδιά. Σμιμούνται μεταξύ τους και ούτω καθεξής. Και γενικά οι συζητήσεις. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει ο νους ο οποίος είναι αυτεξούσιος. Τα πονηρά πνεύματα δεν μπορούν να μας πειράξουν. Δηλαδή να μας αναγκάσουν να αμαρτήσουμε. Μόνοι μας τα δεχόμαστε επειδή το αυτεξούσιό μας λέει ναι στο πονηρό πνεύμα. Αλλιώς δεν θα μπορούσαν να μας κάνουν κακό οι δαίμονες. Έτσι μόνοι μας βλάπτουμε τον εαυτό μας. Και το ίδιο και τα παιδιά. Θα μπορούσαν και τα παιδιά επειδή έχουν αυτεξούσιο να μην μιμηθούν τους γονείς. Αλλά εκούσια το κάνουν με τη θέλησή τους. Και μιμούνται το κακό που βλέπουν στους γονείς. Και έτσι το κακό διαιωνίζεται. Υπάρχει αυτή η κατάσταση. Ενώ ο Θεός μας έκανε αυτεξούσιος. Δυστυχώς κάνουμε κακή χρήση του αυτεξουσία. Το αυτεξουσία δηλαδή και το αυτεξουσία μας είναι άρρωστο. Και ρέπει προς το κακό, δυστυχώς. Εμείς το αρρωσταίνουμε δηλαδή. Για να βλέπεις την πρώτη φορά θα κάνεις προσπάθεια για να αμαρτήσεις. Τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη μετά το κάνεις πιο εύκολα. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Όπως με όλα τα πάθη. Είδατε στην αρχή έξω όσοι καπνίζετε πόσο δύσκολο ήταν να μάθεις να καπνίζεις. Μετά. Δεν μπορεί να το κόψεις. Είναι κάτι αφύσικο. Γι' αυτό στην αρχή δεν το κάνεις δύσκολα την αμαρτία, αλλά μετά σου αρέσει κιόλας. Έτσι. Ναι. Πώς γίνεται οι δικές του μυστικές αμαρτίες, γιατί εγώ δεν τις εξωτεργεύω τις αμαρτίες. Ούτε και στήρες στα παιδιά μου, ούτε και στη γυναίκα μου. Φυσικά είναι κάτι προσωπικό δεδομένο. Πώς δηλαδή η δική μου η μυστική αμαρτία να μεταβιβαστεί, ξέρω εγώ, μέσω του πνευματικού κόσμου. Η αμαρτία, είπαμε, είναι δαιμόνιο, έτσι, έχει και δαιμόνιο, αντίστοιχο, κάθε αμαρτία, κάθε πάθος. Αυτό πηδάει, πως είναι στο παιδί. Ναι, αλλά για αυτή την αμαρτία υπεύθυνος είμαι εγώ, δεν είναι το παιδί. Το παιδί δεν είναι, αλλά παραχωρεί ο Θεός. Τώρα δεν μπορούμε να τα ξεχνιάσουμε όλα τα κρίματα του Θεού, έτσι. Στο DNA, παραχωρεί ο Θεός. Να γίνεται και αυτό. Όχι για να βλαφτεί το παιδί, προσέξτε, και το παιδί θα ωφεληθεί από αυτό. Από το παίδευμα εντός εικών. Παίδευση τι θα πει. Παιδεία. Παιδαγωγία δηλαδή. Έτσι και ο Θεός αφήνει, ας πούμε, και το παιδί να υποστεί κάποιες συνέπειες για τη δική του ωφέλεια. Για να ωφεληθεί και αυτό.
Έτσι είναι η πανσοφία του Θεού, πως μέσα από τις αμαρτίες μας βγάζει και καλό, βγάζει καλό. Να μετανοήσουν, να οδηγηθούν οι γονείς, γιατί πολλές φορές οι γονείς πονάνε, όχι πολλές, πάντα, πονάνε περισσότερο όταν πονάει το παιδί παρά όταν πονάνε οι ίδιοι, έτσι δεν λένε, καλύτερα να το πάθω εγώ παρά το παιδί μου. Και ο Θεός το παραχωρεί επίτηδες για να οδηγηθούν σε μετάνοια. Και βλέπεις πως οι γονείς που τα παιδιά τους πάθαν καρκίνο και μετανοούν και αυτοί, ενώ μέχρι τότε ούτε σκέψη για εξομολόγηση, για μετάνοια. Όταν έπαθε το παιδί, τότε τρέχουν και αυτές τις εκκλησίες. Και γίνονται δύο καλά. Ε? Και το παιδί θεραπεύεται και ο πατέρας. Σε αυτό που είπε το κάτι, ότι μπορεί να βοηθηθούν τα παιδιά, υπάρχουν οικογένειες που οι γονείς μαλώνουν, κάνουν τα πάντα και βγαίνουν κάτι παιδιά καλά και λέμε από το αγκάθι. Από το ρόδο βγαίνει το αγκάθι και από το αγκάθι το ρόδο. Είναι βέβαια και αυτό, αλλά είναι εξαίρεση. Έτσι, ο κανόνας είναι ότι συνήθως μιμούνται. Αν το παιδί πέσει καλό χωράφι, σε καλούς γονείς θα βγάλει καλό. Η μιλιά, πώς λέει, το μήλο κάτω από τη μιλιά θα πέσει. Αλλά γίνεται και εξαίρεση, γιατί ακριβώς υπάρχει το αυτεξούσιο. Και μπορεί το παιδί να χρησιμοποιήσει σωστά το αυτεξούσιο. Να μεγαλώσει σε ένα άσχημο περιβάλλον και να γίνει όντως λουλούδι. Όπως και τον άποδο, έτσι. Να μεγαλώσει σε ένα άριστο περιβάλλον και να γίνει τέρας. Γιατί δεν χρησιμοποιήσει καλά το αυτεξουσιό του. Μπορεί η μετάνοια του παιδιού να ωφελήσει τους γονείς. Βέβαια, σαφώς. Δηλαδή. Βέβαια, βέβαια. Είχα ένα παιδάκι που ξεμολογόντουσαν και μετά φέραν και τις μανάδες τους να ξεμολογηθούν. Λοιπόν, ελάτε να κάνω ψυχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και ει και σώνα στον αιώνα. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσον φυλάτων διά του σταυρού σου πολύ τεμάς.